Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Καλημέρα σας, κύριε Καραθανασόπουλο. Ευχαριστούμε καταρχήν για την υπομονή σας. Και βουλευτής Αχαΐας του κόμματος, μην το ξεχνάμε. Καλημέρα, κύριε Καραθανασόπουλο. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας. Να σας ρωτήσω, κύριε Καραθανασόπουλε, και χθες ο Πρωθυπουργός απίθυνε μία έκκληση, ένα αίτημα στις προοδευτικές δυνάμεις να σταθούν σε ένα μέτωπο απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό και στην άκρα δεξιά. Έχετε θέσει αυτό το μέτωπο? Πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο μέτωπο? Ακούστε, ποιο είναι το προοδευτικό? Είναι ένα κριτήριο ποιο είναι το προοδευτικό και πώς καθορίζεται. Για παράδειγμα, μπορεί κάτι να είναι προοδευτικό όταν το επικροτεί η κυρία Μέρκελ για την ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης. Μπορεί κάτι να είναι προοδευτικό όταν παίρνει τα συγχαρητήρια του Αμερικάνου πρέσβη για την άριστη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή στους υπεριαλιστές και στο ΝΑΤΟ, και προωθεί τα σχέδιά τους η κυβέρνηση συγκεκριμένη, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα χρήσιμο μεντεσέ στα Δυτικά Βαλκάνια για τα αμερικανοατοϊκά σχέδια. Αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο, θα λέγαμε. Δεύτερον, αυτός ο πόλος ο οποίος συγκροτείται, ο προοδευτικός που θέλει να συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιους το συγκροτεί? Με όλους αυτούς οι οποίοι θύτευσαν σε υπουργικές θέσεις στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου και του κύριου Παπαδήμα, που εφάρμοσαν το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο, το οποίο το νομιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, όταν η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, είναι ψευδεπίγραφος ο τίτλος ο οποίος βάζει για τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό, από τη στιγμή που ακόμη και σήμερα που υπέρ την κυβέρνηση ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, τυπικά εμείς λέμε ότι αλλάζει σελίδα, εξακολουθεί να φέρνει τέτοιους νόμους που ακριβώς επιβεβαιώνουν τον ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα της πολιτικής της, όπως για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Σήμερα περιμένω να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση των θεσμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δεσμής Νομισματικού Ταμείου, σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που απορρέουν την έκθεση αξιολόγησης, για να εκταμευτεί δώσει, άρα και η εποπτεία παραμένει να υπάρχει. Από αυτή την άποψη, είναι ένα ψευδεπίγραφο επί της ουσίας, ένας ψευδεπίγραφος ισχυρισμός της κυβέρνησης, που τι θέλει να κάνει? Θέλει ακριβώς να νεκραναστήσει σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ένα ψεύτικο δίπολο. Το δίπολο ανάμεσα στην πρόοδο υποτίθεται και το δίπολο ανάμεσα στη συντήρηση, ο άλλος πόλος. Αυτό λοιπόν είναι για να εγκλωβίσουν ευρύτερες λαϊκές συνειδήσεις, οι οποίες είναι δυσαρεστημένες σήμερα την ασκούμενη πολιτική, υφίστανται την επιδείνωση της θέσης τους. Κύριε Καραθανασόπουλε, πώς σας φάνηκε η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για το ασφαλιστικό και την κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου? Κοιτάξτε, εμείς το περιμέναμε και μάλιστα βγάλαμε και ανακοίνωση στο μετογραφείο τύπου για τη συγκεκριμένη πρόταση του κ. Μητσοτάκη. Δεν λέει κάτι καινούριο ο κ. Μητσοτάκης. Ακριβώς αυτό το οποίο επιμένει είναι ότι θα πρέπει να επί της ουσίας να παραμείνει το όποιο δημόσιος χαρακτήρας της ασφάλισης να έχει ένα προνοιακό χαρακτήρα. Δηλαδή να δίνει μια προνοιακή σύνταξη, εθνική σύνταξη την ονομάζει ο νόμος Κατρούγκαλου. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να είναι ασφαλισμένος σε ασφαλιστικά ιδρύματα ιδιωτικού χαρακτήρα, τα οποία χρησιμοποιούν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Ήταν αυτά τα επαγγελματικά ταμεία, ήταν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Που προσέξτε, αυτή την πρόνοια την προβλέπει και ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Α, λέτε και λοιπόν ότι είναι το ίδιο πράγμα. Όταν η κυβέρνηση, προσέξτε, έχουν επιμέρους διαφορές που δεν αλλάζει την ουσία. Γιατί η ίδια κυβέρνηση, η οποία κάνει αυτή τη λεκτική επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη και είναι υποκριτική, φέρνει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες που όχι μόνο επιτρέπουν, αλλά δίνουν και κίνητρα στη δράση και στη λειτουργία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρείων. Λέει όμως ότι θα καταργηθεί. Λέει όμως ότι θα καταργήσει τον νόμο. Κύριε Καραθανασόπουλο, όχι υποχρεωτικά. Με ακούτε?
Ναι, ναι, σας λέω, ακούω. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο λέει ιδιωτική ασφάλιση, όχι υποχρεωτικά. Επί της ουσίας όμως την κάνει, τι την κάνει, την κάνει απαραίτητη, γιατί ακριβώς μειώνονται πάρα πολύ οι παρεχόμενες, οι παροχές οι οποίες παρέχει το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Εμπορευματοποιεί τώρα και περισσότερο υγεία και χρόνια. Μετά όμως δεν θα υπάρχουν επιλογές, αυτό. Προσέξτε, το ίδια η φιλοσοφία, δηλαδή η λογική του ανταποδοτικού, είναι αυτός ο οποίος είναι στον πυρήνα αυτού του συστήματος, ο οποίος κατεδαφίζει τον δημόσιο χαρακτήρα και τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Και αυτό, προσέξτε, η λογική της ανταποδοτικότητας εμπεριέχεται στην πρόταση την οποία κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του συντάγματος. Άρα λοιπόν έχουμε παρεμφερείς λογικές. Εξηγήστε το αυτό λίγο. Εξηγήστε μας το λίγο. Αυτή τη στιγμή ο κοινωνικός χαρακτήρας με τι διασφαλιζόταν, με την αναδιανομή. Μάλιστα. Όταν το κάνεις ανταποδοτικό είναι ανάλογα με το τι μπορεί ο άλλος να εισφέρει πλέον. Mm-hmm. Άρα δημιουργείται ένας ατομικός λογαριασμός που είτε αυτό το εισφέρεις σε ένα ασφαλιστικό ταμείο είτε το εισφέρεις σε ένα επαγγελματικό ταμείο, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα ανάλογα με το τι θα οριμάσεις στο τέλος της εργασιακού βίου. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι σπρώχνει προς τα εκεί τα πράγματα και ο ίδιος ο νόμος Κατρούγκαλο από τη στιγμή που μειώνει το ποσοστό αναπλήρωσης από το 70% που ήταν κάποτε στο 40% σήμερα. Να σας... Άρα λοιπόν είναι παρεμφερής η απόψη και αντιλήψη και είναι ψευδεπίγραφο, αυτό λέμε, είναι ψευδεπίγραφη διαπάλη η οποία γίνεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας. Να ρωτήσω και κάτι άλλο που αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως και η ασφάλιση προφανώς. Με το θέμα του πλαισίου που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση και οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια, νομίζετε ότι αντιμετωπίζει το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή? Εμείς λέμε ότι δεν το αντιμετωπίζει το ζήτημα, αντίθετα θα μειώσει ακόμη περισσότερο και αυτές τις συχνές προβλέψεις τις οποίες υπάρχουν με τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς δεν γίνεται με σκοπό να αλαφρωθούν τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά με σκοπό πώς θα βελτιωθεί η χρηματοπιστωτική εικόνα των τραπεζών, δηλαδή πώς θα βελτιωθεί η κεφαλαιοποίησή τους αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Και άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ενταθεί η πίεση στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά να επισπεύσουν τη διαδικασία τακτοποίησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις τράπεζες. Υπό την απειλή πάντοτε του κινδύνου είτε το σπίτι τους να εκτιστηριαστεί, είτε να καταφύγουν σε άλλα ένδυκα μέσα οι τράπεζες ή και τα διάφορα funds τα οποία πρόκειται να διαχειριστούν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Και από αυτήν άποψη λοιπόν όχι μόνο προστασία δεν θα προσδώσει επιπλέον, αλλά αντίθετα θα επιταχύνει μια διαδικασία πιέσεων αλλά και διευκόλυνση των πληστηριασμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έχει καταγραφεί τουλάχιστον από όλες τις προθέσεις οι οποίες γίνονται. Μιλάμε πάντα για ιδιωτικές περιουσίες και για ένα συγκεκριμένο οικονομικό σύστημα που λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Ναι, δηλαδή, βεβαίως. Μήπως η απάντηση θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, που φαντάζομαι ότι είναι και μέσα στο δικό σας σκεπτικό. Εμείς ακριβώς έχουμε μια τελείως διαφορετική λογική στα ζητήματα. Και για την ιδιωτική κατοικία, φαντάζομαι. Ξεκινώντας ακριβώς και από το ζήτημα της προστασίας της κατοικίας, εμείς λέμε ότι είναι δικαίωμα. Έπρεπε το ίδιο το κράτος να παρέχει τη στέγη, να διασφαλίζει τη λαϊκή στέγη. Και δεύτερον, στις σημερινές συνθήκες. Να είναι επομένως και υποκρατικό έλεγχο. Να μην είναι. Γιατί αν εγώ πάρω ένα σπίτι για 10 μόνος μου, κάποιοι άλλοι 9 δεν θα έχουν χώρο να πάρουν. Προσέξτε, βέβαιως είναι ένα ζήτημα πολύ συνολικότερο, έτσι. Στις σημερινές όμως συνθήκες μιλάμε, που υπάρχει το πρόβλημα. Να. Αντί λοιπόν το κράτος να διασφαλίζει, που θα ήταν το σωστό, το ορθολογικό, και με βάση τα πρότυπα της χωροταξίας που θα πρέπει να υπάρχει για ελεύθερους χώρους και τέτοια, μια αναβαθμισμένη ποιότητα κάλυψη των αναγκών της λαϊκής στέγασης, καταφεύγουν τα λαϊκά νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα σε έναν δανεισμό. Μάλιστα. Σε έναν υπέρογκο δανεισμό. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε ότι τουλάχιστον στις σημερινές συνθήκες, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες, πρέπει να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση για να κουρευτούν τα δάνεια αυτά και να διευκολυνθεί ο άλλος το να διασφαλιστεί
η προστασία της, των εργαστικών αναγκών και όσον αφορά την πρώτη κατοικία, αλλά και δεν είναι πολύ τέλεια στις μέρες κάποιος να έχει στο χωριό του ένα σπίτι που το έμεινε από κληρονομιά, άρα και αυτό να το διασφαλίσει. Και πέντε, αλλά αν το κράτος επιδοτήσει ή βάλει χρήματα, βάζει χρήματα των υπολείπων, τα οποία επίσης είναι και στις τράπεζες. Δηλαδή, σε αυτό το οικονομικό σύστημα που ζούμε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Δημιουργείται ακριβώς ένας φαύλος κύκλος που από όπου και αν ανοίξει τα ζητήματα ακριβώς πέφτει στο αδιέξοδο. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτή η πάλη την οποία πρέπει να οργανώσει οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα πρέπει ακριβώς να στοχεύουν στην ουσία ενός σάπιου συστήματος, ενός φαύλου συστήματος το οποίο όχι μόνο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες αλλά αντίθετα αξιοποιεί αυτές τις λαϊκές ανάγκες, τις θυσιάζει αυτές τις λαϊκές ανάγκες, το πούμε καλύτερα, για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα είτε των τραπεζών στην προκειμένη περίπτωση, είτε άλλων επιχειρηματικών ομίλων σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι τα θέματα των υποδομών για την προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε και ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε ένα λεπτό, μπορείτε να το κάνετε. Επειδή ξεκίνησε αυτή η μεγάλη άσκηση της Τουρκίας σήμερα, αν προβληματίζεστε από αυτή τη συμπεριφορά και αν σας προβληματίζει ενδεχόμενη ένταση το επόμενο διάστημα. Παρακολουθούμε από κοντά αυτές τις εξελίξεις. Εμείς είπαμε ότι μέσα από αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει στροφή στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας και τη συμφωνία των Πρεσπών, η ισχυροποίηση του ρόλου των Αμερικάνων και των ΝΑΤΟ στην περιοχή είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης και την επιθετικότητα ακριβώς της Τουρκίας, τη σπρώχνει με έναν τρόπο η λογική της ουδετερότητας όσον αφορά τις διμερείς διαφορές, τις ανύπαρκτες διμερείς διαφορές που κρατάει τον Άντρο και οι Αμερικάνοι. Ναι, αλλά έχοντας όμως οικονομικά συμφέροντα με τις μεγάλες εταιρείες στην περιοχή, βλέπετε ότι βγαίνουνε. Τώρα το, γιατί το εκεί είναι που τους πονάει το θέμα. Ναι, βεβαίως και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι μέσα από τέτοιου είδους διαδικασίες όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά αντίθετα ο κίνδυνος πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Κύριε Καραθανασόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε σύντομα πάλι. Καλή σας μέρα. Καλά, καλή σας μέρα.